ως γένεο ευλογητή το Κύριο της ουρανίου ηξιώθησαν δόξης ασκητικός δόξασαντες Χριστόν επί της γης ξενοφων ο Υιός και η του συμβίαν συν της αριστεύσας η ιερείς αυτόντε, ουσε φημούντες υπόμεν φεδρός χέρι σωσίων Ο Όσιος Ξενοφών μετά τη συζύγου αυτού Μαρίας και των τέκνων αυτών Αρκαδίου και Ιωάννου. Εορτάζουν από την Αγία μας Εκκλησία την 26η του μηνός Ιανουαρίου. Ο Λόγος του Θεού, ειδικά για τους πλουσίους, παραγγέλει «Της πλουσίης εν τον είναι αιώνη παράγγειλε μη υψηλοφρονήν, μη δε υλπικένε επιπλούτου πλούτου αδειλότητη, αλλά το Θεό το ζώντι, το παρέχοντι ημίν πάντα πλουσίως εις απόλαυσιν. Πες δηλαδή στους πλουσίους σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή να μην υψηλοφρονούν, ούτε να έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους στον αβέβαιο υλικό πλούτο, αλλά να ελπίζουν στον ζωντανό Θεό, που όλα μας τα δίνει πλούσια για να τα απολαμβάνουμε. Αυτήν την παραγγελία ο Όσιος Ξενοφών με την σύζυγό του Μαρία και τα παιδιά τους Αρκάδιο και Ιωάννη, που ήταν μια πλούσια οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη, την εποχή του Ιουστινιανού, θα δούμε ότι την διαφυλάτουν μέχρι τέλους. Τι κάνουν. Κάνουν ό,τι παραγγέλει για τους πλουσίους ο Λόγος του Θεού. Αγαθοεργήν, πλουτήν ενέργης καλής, ευμεταδότους είναι κοινωνικούς. Δηλαδή να αγαθοεργούν, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και σε άλλους από τα αγαθά τους, να είναι απλοί και καταδεκτικοί. Πράγματι, η πόρτα του ξενοφόντος ήταν πάντα ανοιχτή στους στοχούς και όλη η οικογένεια εργαζόταν με γνήσιο πνεύμα χριστιανικής φιλανθρωπίας. Οι ίδιοι αναζητούσαν τους πάσχοντες και έτρεχαν να περιθάλψουν και να παρηγορήσουν τα ορφανά. Μεγάλα δε ποσά αφιέρωναν για την απελευθέρωση των εχμαλώτων. Προκειμένου όμως να μορφωθούν περισσότερο τα παιδιά τους, τα έστειλαν στην Βηρητό για να διδαχθούν νομικοί. Αλλά καθοδόν ναυάγησαν και αφού διασώθηκαν πήγαν στην Ιερουσαλήμ τα δύο παιδιά Αρκάδιος και Ιωάννης όπου και εκάρισαν μοναχοί. Όταν οι γονείς τους έμαθαν για τα γεγονότα που συνέβησαν στα παιδιά τους, δόξασαν τον Θεό και αφού διαμήρασαν τα υπάρχοντά τους στου φτωχού, έφυγαν και αυτοί. Ο μεν ξενοφών στην έρημο σαν μοναχός ασκητής, η δε σύζυγός του Μαρία σαν μοναχή σε γυναικεία μονή. Έζησαν οσιακά και αφού έκαναν θαύματα, εκοιμήθησαν ειρηνικά και μετέστησαν έτσι προς τον Κύριο.